Τώρα, κυρίες και κύριοι, η πιο σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη πλησιάζει, με το μετρό να είναι πλέον γεγονός και τα βαγόνια στις ράγες. Σήμερα ο μήνας έχει 6, άρα σε 86 ημέρες από τώρα θα ανοίξει τις πύλες του και θα κοπεί το πρώτο εισιτήριο του μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι ο σταθμός Αγία Σοφία, ο οποίος άνοιξε χθες. Και το Άξιον 24 ήταν εκεί, βέβαια. Ήμασταν εκεί, φυσικά. Πήραμε μέρος στην ξενάγηση. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε όσους μας βλέπετε από την Αθήνα. Αλλά έφτασε η εποχή που θα τρολάρουν οι Θεσσαλονικείς τους Αθηναίους για το μετρό. Σύγχρονο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ραφαήλ Κάμπερ έχει το ρεπορτάζ. Τι έγινε χθες? 18.000 άτομα ανά ώρα και ανακατεύθυνση. Και 13 σταθμοί. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Για πάμε να το παρακολουθήσουμε. Σε νέα εποχή μπαίνει πλέον η Θεσσαλονίκη. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο δρομολόγιο στις 30 Νοεμβρίου. Απέχουμε μόλις 87 ημέρες από την απόδοση του μετρό στους πολίτες της πρωτεύουσας. Μια ημέρα για την οποία, παρά τα λάθη, τις καθυστερήσεις, τις αβελτηρίες και αρκετές φορές τις ψεύτικες υποσχέσεις, εργάστηκαν πολύ και σκληρά τα προηγούμενα χρόνια. Ο σταθμός Αγία Σοφία άνοιξε τις πύλες του και η κάμερα του Άξιον 24 ήταν στο πρώτο ανεπίσημο δρομολόγιο. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας είναι ένας εμβληματικός σταθμός. Κατά την άποψή μου αποτελεί, αυτό μένει βέβαια να το αποδείξει η ίδια η πράξη, τον πιο κεντρικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Έχει όμως ένα χαρακτηριστικό. Είναι ο σταθμός ο οποίος θα επιτρέπει την μεγάλη κινητικότητα, την ανανέωση, την αναγέννηση, αν θέλετε, της κινητικότητας στο κέντρο της πόλης. Η βασική γραμμή 1 του μετρό Θεσσαλονίκη έχει μήκος 9,6 χιλιόμετρα. 13 σύγχρονους σταθμούς και ένα αμαξοστάσιο στην Πηλαία έκτασης 55 στρεμμάτων. Το μετρό θα ξεκινάει από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και ακολουθώντας τις οδούς Μοναστηρίου, Εγνατία και Δελφών θα καταλήγει στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, όπου και θα συνδέεται με το αμαξοστάσιο Πηλαίας. Βρισκόμαστε με ένα θέμα από το σειρμό στο μετρό Θεσσαλονίκη, όπου σε 87 ημέρες από σήμερα επιτέλους θα δοθεί στους πολίτες του. Καθημερινά θα κινούνται 18 αυτόματοι σειρμοί χωρίς οδηγό, με μέση ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα και θα διανύουν την απόσταση σε 17 λεπτά, εξυπηρετώντας 18.000 επιβάτες την ώρα ανακατεύθυνση και συνολικά 254.000 ανά ημέρα. Παρόν στην ξενάγηση ήταν και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος παραδίδηκε επίσημα το κλειδί της ολοκλήρωσης του έργου μετά από δεκαετίες. Σήμερα είναι μια ακόμα ευκαιρία, ίσως η καλύτερη μέχρι στιγμής, για να διαπιστώσει κανείς ότι το έργο του μετρό Θεσσαλονίκης στην πραγματικότητα έχει τελειώσει. Θαυμάζω τον κόσμο της Άκτορ, έκανε μια τεράστια προσπάθεια το τελευταίο χρόνο. Εκτιμώ ότι ετέθη σε κίνηση το θηρίο που λέγεται Άκτορ, το τεχνικό θηρίο που λέγεται Άκτορ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα ήταν αδύνατο τευθεί η ολοκλήρωση του έργου κατά τη διάρκεια αυτού του ενός έτους και να ξεπεραστούν τα χρόνια προβλήματα που είχε το έργο και εμπόδιζαν την ολοκλήρωσή του χωρίς την πιο υποδειγματική συνεργασία που εγώ τουλάχιστον ζω μεταξύ αναδόχου κοινοπραξίας και δημοσίου. Το μετρό της Θεσσαλονίκης αναμένεται να αλλάξει ριζικά όχι μόνο το κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και θα συμβάλλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση. Τα ωφέλη του μετρό για Θεσσαλονίκη, πέραν των ενεργειακών, του ενεργειακού ωφέλους, θα μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων, μειώνονται οι διαδρομές των λεωφορείακων γραμμών. Κάποια συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ωφέλη, 137.000 τόνοι ετησίως, θα μειωθούν από τις εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα στην πόλη Θεσσαλονίκης. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Μάλιστα, αυτά κυρίες και κύριοι. Μεγαλεία η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επιτέλους, άντε να το δούμε. Το άξιζε αυτή η πόλη αυτό το έργο και θα το έχει. Και θα το χαρούν πάρα πολύ και οι πολίτες.